Με το παρόν πολυνομοσχέδιο τακτοποιούνται μια σειρά από υποχρεώσεις μας για την αξιολόγηση επιτέλους και τη διευθέτηση του χρέους της χώρας. Τα μέτρα που προτείνονται, παρότι δύσκολα μέτρα, εντούτοις ικανοποιούν την ανάγκη για δίκαια και κοινωνικά ευαίσθητη κατανομή των βαρών. Μακάρι να είχαμε παραλάβει μια καλύτερη κατάσταση. Ξέραμε ότι παραλαμβάνουμε χάος, οικονομικό και κοινωνικό. Το χάος που επιμαλώς φιλοτέχνησε η άφρον πολιτική των τελευταίων δεκαετιών. Ένα χάος που διακαώς θέλουν να το αναβιώσουν και να το συνεχίσουν τα κόμματα που ευθύνονται γι' αυτό. Αφού ετοίμασαν πολλές εκδοχές της αριστερής παρένθεσης, Άνοιξη 15, Σεπτέμβρης 15, Άνοιξη 16 και θα πηγαίνει λέγοντας, ευρισκόμενοι τώρα σε βέρτικο, κυριολεκτικά, αδυνατούν να προτείνουν το παραμικρό απέναντι στις θέσεις της κυβέρνησης και απέναντι στην πολιτική που παράγει. Αμήχανοι αυτοκαθορίζονται από την προσδοκία αποτυχίας της κυβέρνησης και μόνο, μη παράγοντας πολιτική και με απόλυτη διαφορία για τα συμφέροντα της κοινωνίας. Τι να πει κανείς για τους γραβατωμένους αξιοπρεπείς κυρίους της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατά κύματα, τριάδες και πεντάδες, εναλλάσσονταν στην αίθουσα όπου συνεδρίαζαν οι επιτροπές για το παρόν πολυνομοσχέδιο, φωνασκώντας ομοιόμορφα, απόλυτα προσαρμοσμένοι σε σαφείς, ήταν ορατό, σκηνικές οδηγίες. Αμόλυντοι, άσπηλοι και απαλλαγμένοι από κάθε ευθύνη για τα δεινά της χώρας, εξανίστανται. Η γηγενής κεντροαριστερά, έχοντας πάρει διαζύγιο από την ευρωπαϊκή ομοειδεάτησά της, αναγεννάται εκ της τέφρας της, απόλυτα καθαρμένη και αυτή από τις ευθύνες διακυβέρνησής της προμνημονίων και επιμνημονίων. Δεν έχει καμία σχέση με εκείνη την ιδυλιακή εικόνα του Καστελόριζου όπου μας ανακοινώθηκε η έναρξη της περιόδου των παθών μας. Δεν ενθυμείται τίποτα, δεν ξέρει τίποτα, δεν ήταν εδώ. Καλωσορίσατε στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε στη χώρα που το 2014 ψηφίστηκε ο νόμος 4270 με την ονομασία «Διορθωτικός μηχανισμός» και όπου στα άρθρα 33 έως 41 περιγράφεται η λειτουργία του κόφτη με την υπογραφή της κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά. Καλωσορίσατε στη χώρα όπου ακυρώνονται με το παρόν πολυνομοσχέδιο μνημονιακοί νόμοι, όπως αυτός για τη δημιουργία και πώληση της μικρής ΔΕΗ και για την πώληση του 66% του ΑΔΜΙΕ, της θηγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ δηλαδή, που διαχειρίζεται τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προηγουμένως ο ομιλητής της Νέας Δημοκρατίας θέλησε να αποδομήσει αυτή την ιστορία, αλλά δυστυχώς για σας ακυρώνονται μνημονιακοί νόμοι από την παρούσα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και άλλοι μνημονιακοί νόμοι θα καταργηθούν. Πολλοί. Και θα επανέλθει η κανονικότητα. Καλωσορίσατε στη χώρα όπου επιτέλους με την κύρωση των δασικών χαρτών απελευθερώνονται χιλιάδες όμοιροι συμπολίτες μας. Δεν με απασχολούν προσωπικά οι ακριβές βίλες ή ακριβές περιοχές που διαθέτουν πισίνες και ελικοδρόμια, αλλά κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην περιφέρεια Αττικής, όπου δραστηριοποιούμε πολιτικά, χιλιάδες φτωχά βαλάντια κούρνιασαν σε περιοχές όπως η Κερατέα, ο Ασπρόπυργος και αλλού και έστησαν τη ζωή του. Τους εκμεταλλευτήκατε σκληρά όλα αυτά τα χρόνια. Τους κρατούσατε ομήρους. Τώρα απελευθερώνονται και ταυτόχρονα προστατεύονται όλοι οι άλλοι χώροι. Ούτε μισό τούβλο πια δεν μπορεί να μπει στις περιοχές όπου ορίζουν οι χάρτες και στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι οικισμοί και οι κατοικημένες περιοχές. Καλωσορίσατε στη χώρα όπου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιδοτεί ενίκεια, προσφέρει δωρεάν ρεύμα, φροντίζει για τη σύντηση και το νερό στα νοικοκυριά των συμπολιτών μας που είχατε κάνει απόκληρους, που είχατε θέσει εκτός κοινωνίας.
Καλωσορίσατε στη χώρα όπου τελειώνουν οι ημέρες της διαπλοκής, όπου αποκαλύπτονται και παίρνουν σειρά για τα γραφεία των εισαγγελέων οι κάθε λογής φοροφυγάδες που φιγουράρουν σε διεθνείς λίστες και όπου λογοδετούν εκβιαστές δημοσιογράφοι εμισθή σας και οι λογής Παπασταύρου σάρκες εκ της σαρκός σας. Εμείς θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου οικονομικού παραγωγικού σχεδίου που θα πηγάζει από τις ανάγκες της χώρας και του λαού και θα υλοποιείται και υποστηρίζεται από ό,τι καλύτερο διαθέτει σε έμψυχο δυναμικό αυτός ο τόπος. Μαζί με όλο τον ελληνικό λαό θα παλέψουμε ώστε η χώρα να ανακάμψει με δικαιοσύνη, διαφάνεια και αισιοδοξία για το μέλλον που δικαιούται και αξίζει ο ελληνικός λαός. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.